Καλημέρα. Πρόσφατα έβλεπα ένα βίντεο. Μ' άρεσε το βίντεο, είχε πολύ ενδιαφέρον. Μόνο που σε κάποια σημεία δεν είμαι σύμφωνη. Η κοπέλα μιλούσε για το Dendrobium Nobile. Αυτά είναι φιλοβόλες ορχιδέες, δηλαδή στο τέλος θα ρίξει όλα τα φύλλα από τους ψευδοβολβούς. Βλέπετε, δεν έχει σχεδόν καθόλου τίποτα και αυτά θα πέσουν. Έχουμε προετοιμασίες για το χειμώνα, έχουμε πιπεριές. Και η κοπέλα έλεγε ότι αυτή η ψευδοβολβή δεν χρησιμοποιούν σε τίποτα και πρέπει να κοπούν. Θα σας πω γιατί δεν πρέπει. Βλέπετε, αυτός ψευδοβολβός σχεδόν έχει χάσει όλα τα φύλλα, έμεναν τρία και αυτά θα πέσουν. Δύο κίτρινα και ένα πάει προς τα εκεί. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Μπουμπούκι. Οι παλιοί ψευδοβολβοί μπορούν να ανθίσουν. Βέβαια δεν θα σας δώσουν τόσο πολλά λουλούδια όσο καινούρια, αλλά μπορούν. Αλλά και ο άλλος λόγος που δεν πρέπει να κόψουμε αυτούς τους φαλακρούς ψευδοβολβούς είναι αυτός ότι μπορούν να μας δώσουν ωραιότατα παιδάκια. Κοιτάξτε. Εδώ έχουμε τρία παιδάκια. Και ενδέχεται να βρούμε, να μας βγάλει ακόμα ένα. Αυτό ήθελα να σας πω, μην κόβετε ποτέ τίποτα όσο είναι πράσινο, σε κάτι χρησιμεύει και αυτό. Είτε αυτός ο ψευδοβολβός χωρίς φύλλα, είτε κάτι άλλο. Μπορούμε να κόψουμε μόνο αν βλέπετε ότι έγινε κίτρινο, ξερό τελείως, ή ας πούμε αν αρχίζει και σαπίζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια επιβάλλεται να το κόψουμε. Αλλιώς δεν χρειάζεται. Μπορείτε να πάρετε και να καινούριο φυτά και να πολλαπλουσιάσετε το ωραίο σας Dendrobium Nobile. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου. Έχω στην περιγραφή του καναλιού το inbox στο Facebook. Αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε μου. Ευχαριστώ.